και οι πέτρες. Οφείλουμε να αντιδράσουμε, γιατί ο καθένας όταν βλέπει τα σύννεφα να είναι μαύρα και δεν παίρνει προφυλάξεις, τότε είναι υπεύθυνος για την καταστροφή που θα έρθει. Εκτός κι αν δεν τον νοιάζει, αν έχει άλλα στο μυαλό του. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις συθλίβονται μπροστά στα μάτια μας. Το εισόδημα μειώνεται τραγικά. Οι νέοι μας είναι άνεργοι και οι νέοι επιστήμονές μας αδυνατούν να προσφέρουν στην τοπική οικονομία ό,τι έμαθαν τα χρόνια που πέρασαν και αυτά που έρχονται. Η παραδοσιακή μας κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη αδιέξοδο και οδηγείται δυστυχώς σε αργό θάνατο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μπροστά σε αυτήν μπαίνουν σε όλους μας τα μεγάλα διλήμματα. Ποιον δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε? Ποιους καλούμαστε να υπηρετήσουμε? Ποιες δυνάμεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Από την αρχή ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις μας και σε αυτές τις θέσεις θα είμαστε ανυποχώρητοι. Σε τρεις γραμμές δίνουμε το στίγμα του αγώνα και των στόχων μας. Η ενότητα της κοινωνίας μας που υποφέρει και η σύγχρονη οργάνωσή της για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής, με την αξιοποίηση των εκατοντάδων νέων επιστημόνων μας, είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτίσουμε το μέλλον του τόπου μας. Ο καινούριος Δήμος δεν μπορεί να είναι σαν τους παλιούς, που η δράση τους έφτανε μέχρι τα σκουπίδια, τις αποχετεύσεις, την οδοποιία και την ίδρυψη. Ο καινούριος Δήμος της ΚΟ που πάμε να κατακτήσουμε θα είναι το εργαλείο και ο φορέας που θα ενώσει τις δυνάμεις μας και θα αξιοποιήσει τον πλούτο της γνώσης των νέων ανθρώπων στους οποίους επενδύσαμε όνειρα και ελπίδες. Μας λένε ότι με την παγκοσμιοποίηση και τα θεσμικά ελλείμματα των Δήμων είναι αδύνατη κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της σημερινής οικονομικής κατάστασης. Τους απαντούμε ότι όταν ένας λαός θέλει και η αυτοδιοίκηση είναι ικανή, τότε τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Όπως και τότε, το 1980, οργανώσαμε τον Δήμο. Τον οργανώσουμε έτσι ώστε να ανταποκριθεί γρήγορα στις ανάγκες της τότε εποχής για δρόμους, ιδρεύσεις, αποχετεύσεις και σχέδια πόλης. Έτσι και σήμερα, με την ίδια διάθεση, θα πρέπει να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας ώστε να απαντήσουμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στις απαιτήσεις της αναθέρμασης της οικονομίας, της αναζωογόνησης των επιχειρήσεων, της απασχόλησης των νέων ανθρώπων μας.